Σας έχει ανοίξει όρεξη που είδατε αυτή την ταινία, θέλετε να κάνετε κάτι παρόμοιο? Καταρχήν, πάντα όταν βλέπω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, λειτουργεί σαν έμπνευση για να κάτσω κι εγώ να γράψω και να ξαναρχίσω κάτι. Και έχω ξεκινήσει να γράφω δειλά-δειλά τα επόμενα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ήσασταν και στο Λος Άντζελες, ναι, για την πρόθεση της ταινίας. Ναι, για την πρόθεση της ταινίας, γιατί στις 13 Γενάρη ανοίγει τις αίθουσες εκεί, ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη. Νιώθετε που πήρε διανομή μέχρι και στην Αμερική, μια ελληνική ταινία? Περήφανος, χαρούμενος, συγκινημένος. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός για το δικό μου παιδί, για το δικό μου έργο. Αλλά πολύ χαρούμενος και μακάρι να πάει καλά. Απλά φροντίζω πάντα να κρατάω μικρό καλάθι. Το ότι βγαίνει στις αίθουσες και θα πάει, να δούμε, κάτσε να δούμε πώς θα, αν θα πάει ο κόσμος μάλλον και αν θα αρέσει, γιατί δεν είναι Ελλάδα. Ναι, και στην επόμενη ταινία. Και επόμενη ταινία και επόμενη μίνι σειρά, θα δούμε. Α, μίνι σειρά. Όπα. Επιστρέφω τη τηλεόραση. Σας λέω τι γράφω, τι έχω στο μυαλό μου να γράψω. Θα δω. Θα πρωταγωνιστήσετε και στα επόμενα έργα σας? Θα δούμε, παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα είμαι στη φάση με συζητήσεις και απλά γράφω μόνος μου σπίτι. Με θλίβουν πάρα πολλά πράγματα που δυστυχώς συμβαίνουν στη χώρα μου και που βιώνουν οι Έλληνες. Και ένα από όλα αυτά φυσικά είναι και η κατάσταση στο Μέγκο. Μετά την επιστροφή από την Αμερική, κάνετε και ένα reunion με τα τηλεοπτικά σας αδέρφια. Ναι, από το οποίο έλειπε ο Νίκος Κουρίς όμως. Γιατί ναι, δεν ήταν γιατί, εκεί? Γιατί δεν ήταν, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν θέατρο. Είχε θέατρο. Ή αυτός δεν ήρθε? Επειδή ήρθε σε ένα αυτό. Θα σου πω. Γιατί για ποιο κανάλι? Από το Εψιλον. Ποια εκπομπή? Καινούριου. Καινούριου. Να πει στην αρχισυντάκτριά σου, κάνει πιο έξυπνες ερωτήσεις να κάνεις. Πάμε. Καταπληκτικό. Επειδή είμαι συμπαθητική, αλήθεια. Καταπληκτικό. Ήταν τέλειο. Εσένα το είπε. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν ξέρει ότι είναι ο Θεός που είναι και φίλος του. Και σε είπε και αρχισυντάκτρια. Δεν ξέρει ότι είμαι στην... Δεν έχει να κάνει... Δεν έχει σημασία το φίλο. Είτε είναι αρχισυντάκτρια, είτε είναι αρχισυντάκτρια. Το θέμα μας εδώ ποιο είναι? Αφενός, μιας και μιλάμε για τους ρεπόρτερς που βρίσκονται όλη την...